Χθες όμως εγώ βρέθηκα στην Καρδίτσα, όπου εκεί είχαμε συλλαλητήριο από τους πληγέντες. Και το λέγαμε αυτό ότι θα γίνει. Χιλιάδες κάτοικοι που έχουν πληγεί από την πρόσφατη θεομηνία. Ζητούν λοιπόν να αποζημιωθούν 100% για τις καταστροφές που έχουν πάθει από την θεομηνία. Δεν έχουν πάρει ακόμη τις αποζημιώσεις. Και αν δείτε, έχουν περάσει 19 ημέρες. Καμία αποζημίωση. Ήταν να πάρουν 600 ευρώ καταρχήν και μετά να κρίνουν τα κλιμάκια από το Υπουργείο Υποδομών και των Δήμων ποια θα είναι η αποζημίωσή τους. Ακόμη δεν έχει γίνει κάτι. Η κατάσταση που υπάρχει μέσα άρα στην πόλη δεν έχει νόημα να πηγαίνουν εκεί. Βλέπουμε δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί όλοι και να συμπαρίστανται συναισθηματικά. Ναι. Και μετά που λένε ότι θα μας ξεχάσετε και σωστά. Δεν θα δώσετε τις αποζημιώσεις. Το κρατάμε γιατί. Έτσι για την αποκατάσταση το έλεγε ο κόσμος του οδικού εκεί, δικτύου, ναι. Μόλις φύγουν οι κάμερες, εμείς θα ξεχαστούμε. Για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου απαιτούνται 260 εκατομμύρια ευρώ. Τα 207 θα πρέπει να διατεθούν μόνο τα 207 στην Καρδίτσα. Έχουμε ακόμη 200 οικογένειες που ζουν σε ξενοδοχεία, διότι τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί. Μάλιστα. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχει καταστραφεί, χιλιάδες εγωπρόβατα έχουν πνιγεί και παραμένουν επιχειρήσεις μέσα στις λάσπες. Είδα επιχειρηματίες να στείλουν από την αρχή τα καταστήματά τους, διότι είχαν καταστραφεί ολοσχερώς, μάλιστα σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, επιχείρηση εμπορίας παλετών. Εκεί λοιπόν το ύψος ζημιάς ξεπέρασε 1 εκατομμύριο ευρώ τώρα.